ξέρει τι θέλει και τι ζητάει και τι γίνεται. Είναι αλήθεια. Γιατί ο πρώτος που θα υφίσταται αυτές τις πιέσεις θα είστε εσείς κατά τεκμήριο. Εμείς είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει ως προς το μέτωπο της κινητικότητας και η οικονομία, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όντως φαίνεται να υπάρχει μία υπαναχώρηση από πλευράς Τρόικα σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί και έχουν να κάνουν με το χρηματοδοτικό κενό της χώρας, με τον τρόπο με τον οποίο είναι τεχνικά ζητήματα, με τον οποίο κάποια ομόλογα τα οποία είχαν πάρει ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες θα αναχρηματοδοτηθούν. Και υπάρχει και ένα ζήτημα ουσίας ως προς την τύχη του προπολογισμού του 2014. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει για πρώτη φορά ότι μπορεί να υλοποιεί με μαθηματική ακρίβεια, θα τολμούσα να πω, προϋπολογισμούς. Για πρώτη φορά έχουμε ένα έστω και μικρό πλεώνασμα και έχει κατευθεί ένα προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2014, το οποίο και θα εκφραστεί στην τελική του μορφή με την κατάθεση του προϋπολογισμού τον ερχόμενο Νοέμβριο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει στο πλαίσιο αυτό της υπαναχώρησης της Τρόικας από διάφορα τα οποία είχαν συμφωνηθεί και θέμα που αφορά τη δική σας αρμοδιότητα, δηλαδή απαιτούν για παράδειγμα περισσότερους υπαλλήλους, διαθεσιμότητα, κινητικότητα και όλες αυτές τις μεθόδους που... Όχι, κύριε Παπαχρήστο, δεν υπήρχε κανένα απολύτως τέτοιο ζήτημα και δεν θα μπορούσαμε και εμείς να το αποδεχθούμε. Θυμίζω ότι οι δεσμεύσεις της χώρας είναι πολύ συγκεκριμένες. 25.000 υπάλληλοι σε κινητικότητα και 15.000 αθρηστικά απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014. Από και πέρα, εμείς εγείραμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία τα θεωρούμε απολύτως δικαιολογημένα. Παραδείγματος χάρη, εάν προκύψουν απολύσεις από μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας, αυτές να προσμετρήσουν στον αριθμό των απολύσεων. Είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε απολύτως λογικό και δικαιολογημένο. Εκείνοι αρνούνται. Η Τρόικα επικαλείται ένα τεχνικό επιχείρημα ότι οι δίθεν επιχειρήσεις αυτές είναι σωταϊπέδα, άρα οι αριθμοί αυτοί δεν πρέπει να προσμετρήσουν. Και εδώ είναι που συγκρούεται. Εδώ είναι κάτι δημοσίευμα που διαβάσαμε. Εδώ είναι, εδώ είναι που συγκρούεται η κοινή λογική με τον απόλυτο νομικό φορμαλισμό. Εάν κάποιοι άνθρωποι χάσουν τις δουλειές τους ως αποτέλεσμα μια αναδιάρθρωση. Τι σου λέει, διώξουν ένα, αλλά μην τους μετρήσεις, δε. Ναι. Και διώξε κι άλλους δηλαδή αυτό, από τους για να συμπληρώσουν άνθρωποι. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Στο ίδιο δημοσίευμα που αναφέρθηκε ο Γιώργος του Έθνους την Κυριακή, υπήρχε και ένα ακόμα κομμάτι, ένα ακόμα θέμα στο οποίο έχετε συγκρουστεί. Για τους συμβασιούχους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια καημοδικία με το ελληνικό δημόσιο. Και από ό,τι είδα, και ούτε αυτοί, αν και να χάσουν τη δίκη και να φύγουν, ούτε αυτοί θα προσμετρηθούν στις απολύσεις. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα. Με το φοβερό επιχείρημα ότι οι συμβασιούχοι ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να ήταν μέσα, άρα δεν απολύονται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν επιχειρήματα, αν θέλετε, τυπικά και τυπικά. Υπάρχει ως θέμα καταρχήν αυτό. Και, ναι, υπάρχει ως θέμα. Υπάρχει ως θέμα. Έχουμε αρκετές χιλιάδες συμβασιούχων, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει ένα στάτους μονιμότητας μέσα από αυτή την φάμπρικα των προσωρινών διαταγών σε πλήρη καταστρατήγηση και του πνεύματος του Συντάγματος και με μια νομοθετική ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούλιο προβλέπεται αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν όλες γρήγορα εντός των επόμενων δύο μηνών. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω την άποψη της δικαιοσύνης, αλλά εάν δεν κρατήσουν αυτοί οι άνθρωποι τις δουλειές τους, το δικό μας επιχείρημα είναι προφανώς και αυτοί να προσμετρηθούν στις απολύσεις. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά. Ναι, αλλά δεν αφήσει... Όμως κύριε Υπουργέ, ναι, οφείλω να σας πω το εξής, ότι καταντήσαμε στο σημείο, εκεί που λέγατε, η κυβέρνηση εννοώ, ότι δεν θα γίνουν απολύσεις και αυτό, καταντήσαμε στο σημείο να συζητάμε εάν θα προσμετρηθούν οι απολύσεις. Δηλαδή, θα δεδομένες οι απολύσεις. Μισό λεπτό. Αλλά αν θα ποτέ, τόσες ή τόσες. Ναι. Ποτέ η κυβέρνηση και ποτέ εγώ προσωπικά δεν είπα ότι δεν θα γίνουν προσωπικά και θα γίνουν απολύσεις. Υπουργός, στο κρίσιμο αυτό και δυστυχώς, λέγανε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Και δυστυχώς, εν μέρη, η σύγχυση η οποία έχει προκληθεί ως προς την κινητικότητα, η οποία επί της αρχής είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για το δημόσιο, ακριβώς επειδή συγχαίεται με τις απολύσεις, ξέρετε που οφείλεται. Στο γεγονός ότι όντως, εδώ και δύο χρόνια, δεν τολμούσαμε ανοιχτά να πούμε ότι ναι, πρέπει να γίνουν και κάποιες απολύσεις στο δημόσιο. Με αποτέλεσμα να ανακαλύπτουμε περίπλοκα σχήματα, αν θέλετε, για να κρύβουμε την αλήθεια. Δεν έχετε οποία... αφήσει το λεξικό, κανένας όρος του λεξικού δεν έχει μείνει αχρησιμοποιητός. Ναι, ξεκινήσαμε από την εφεδρεία, πήγαμε στην διαθεσιμότητα. Κινητικότητα, διαθεσιμότητα, υπομονετικότητα και διάφορα. Η αλήθεια είναι, και εγώ δεν την έκρυψα ποτέ, είναι ρητή δέσμευση της χώρας, ανελημμένη, θυμίζω, από τον Μάρτιο του 2012, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε τώρα, ότι θα γίνουν
15.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του 2014. Δεν είναι εύκολο αυτό να το λέει κανείς. Δεν είναι εύκολο κανείς να υπογράφει για να φύγει κάποιος και να χάνει τη δουλειά του. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κρύβουμε τα μάτια μας ούτε να θέλουμε. Μητσοτάκη, πείτε μου κάτι τώρα. Με τα πανεπιστήμια τι γίνεται? Δηλαδή είναι μια εκκρεμότητα πια η οποία αρχίζει και γίνεται δυσβάστατη για το μέσο οικογενειακό που έχει το πανεπιστήμιο. Έχετε και δίκιο. Τα παιδιά. Έχετε δίκιο. Για τα παιδιά, αλλά και για τα παιδιά και τις οικογένειες. Εδώ υπάρχει μια ρητή απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια περικοπή μέσω τοποθέτησης στην διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού 8 πανεπιστημίων. Με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία εκπώνησε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η απόφαση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν είναι δυνατόν τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά, να εκβιάζονται δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, οι οικογένειές τους, να μην γίνονται εγγραφές επειδή κάποιοι επιμένουν να μην εφαρμόσουν τον νόμο. Αυτά δεν γίνονται πια τη σημερινή εποχή. Κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας όμως, και μετά θα πάμε και στο άλλο, επειδή έχω διαβάσει τα επιχειρήματά τους, λένε ότι η σχέση διοικητικών και εκπαιδευτικού προσωπικού είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική. Και άρα, διώχνοντας και τους μισούς περίπου ή το 40% των διοικητικών, τη σχέση αυτή την κάνετε δυσβάστατη. Ισχύει αυτό? Λέει ότι λένε ότι αυτοί τους στείλατε ένα χαρτί, κάνανε αξιολόγηση με βάση τα κριτήριά σας, με την αξιολόγηση βγάλανε ότι το προσωπικό είναι λίγο και αφού είδατε τι έβγαλε η αξιολόγηση, το γυρίσατε να σας πω, κάτι με άλλο Να σας πω την εμπειρία μου από αρκετές διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες έγιναν οικειοθελώς από τους ίδιους φορείς. Κανείς, μα κανείς φορέας ο οποίος κάνει αξιολόγηση μόνος του, κύριε Καμπουράκη, δεν πρόκειται ποτέ να εντοπίσει πλεονάζον προσωπικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά σου λέει ότι κάνανε αξιολόγηση με το δικό σας τρόπο. Όχι. Με τα δικά σας κριτήρια. Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε μια σειρά από κριτήρια. Είναι δεδομένο ότι ειδικά σε κάποια στα μεγάλα πανεπιστήμια της Αθήνας υπήρχε πλεονάζον προσωπικό. Ξέρουμε και πώς μονιμοποιήθηκαν πολλοί. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς. Ναι. Νομίζω ότι και ο κύριος Παπαχρήστος έχει κάνει. Όχι, πείτε μας εσείς τώρα, εσείς έχετε συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Γιατί έχει, πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε. Τι μπορεί να πει. Με το όνομα του Παυλόπουλου περισσότερο. Πότε, 2000. Από το, είναι μια ιστορία που ξεκινάει με τρία προεδρικά διατάγματα και πριν από το προεδρικό διατάγμα. Του Παυλόπουλου, τη Βάσο και αυτό. Αυτό δεν είναι έγκλημα. Δεν χρειάζεται να τιμωρούνται. Δεν είπαμε να τιμωρούνται. Είπαμε δεν πήγανε με κανένα πολυβόλο μέσα να καταλάβουν τις θέσεις. Αυτό το οποίο μπήκανε με συνεντεύξεις. Είπε το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι έχει εντοπίσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια πλεονάζον προσωπικό. Και αυτή τη στιγμή η διαδικασία για να την εξηγήσουμε είναι η εξής. Τα πανεπιστήμια αρνούνται να προσκομίσουν στο Υπουργείο Παιδείας τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να γίνει η μοριοδότηση των υπαλλήλων. Διότι ένα από τα πράγματα τα οποία κάναμε, το οποίο δεν είχε γίνει. Επίτηδες το κάνουν και αρνούνται. Βεβαίως. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι φοβούνται μήπως αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Δεν προσκομίζουν τα στοιχεία. Εμείς ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ανέλαβα το Υπουργείο είναι να βάλουμε μια ξεκάθαρη μοριοδότηση, πάρα πολύ αντικειμενική, με πολύ ξεκάθαρα κριτήρια, ώστε να επιλέγονται εκείνοι οι υπάλληλοι που θα μπουν στη διαθεσιμότητα από το υποσύνολο των καταργούμενων θέσεων. Αυτή η διαδικασία για να γίνει πρέπει κάποιος να έχει πρόσβαση στον φάκελο του εργαζομένου. Αλλιώς θα γίνει τυχαία. Από τη στιγμή λοιπόν που τα διοικητικά των πανεπιστημίων αρνούνται να κάνουν αυτή τη δουλειά, υπάρχει πρόβλημα. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν με μια ρύθμιση. Κύριε Υπουργέ, δεν τα έχει τα στοιχεία το Υπουργείο. Δεν τα έχει. Δεν τα έχει, τότε πώς ξέρει ότι λείπουν, δεν έχουν πτυχία, δεν κάνει δεν το ένα, δεν το άλλο. Το Υπουργείο Παιδείας ζητάει. Διότι πλεονάζουν επίσης. Όχι, ξέρει τις ειδικότητες. Πλεονάζουν ενδεχομένως μπορεί ξέρει, να πει. Δεν ξέρει τα συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου ώστε να κάνει σωστή μοριοδότηση. Ανέβηκε λοιπόν μια εφαρμογή από το Υπουργείο Παιδείας. Έχετε ένα παράδειγμα να μας πείτε όταν λέτε πλεονάζω προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, το να περισσεύουν δύο σε ένα τμήμα δεν είναι πρόβλημα. Αλλά προφανώς δεν θα μιλάτε. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για παράδειγμα. Πώς έχετε πλεονάζουν ένα παράδειγμα να μας πείτε τι συμβαίνει για να καταλάβει ο κόσμος? Υπάρχουν. Διότι για να σας πω την αλήθεια και εμείς απέναντι στην κυβέρνηση είμαστε καχύποπτοι. Μπορεί ενδεχομένως να συκοφαντεί τους εργαζόμενους. Ή να τους διαβάλει ή να λέει ότι αυτοί είναι, δεν έχουν, είναι πλάι. Όπως λέγανε παλιά πριν τη δική σας την Υπουργεία, ότι για επίορκους, ότι τα χιλιάδες επίορκοι. Θα μιλήσουμε και ως επίορκους. Ναι. Και πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι υπάρχουν. Ναι, αλλά όχι όμως δεκάδες χιλιάδες που λέγατε, που έλεγε η κυβέρνηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή, μιας και με ρωτάτε να απαντήσω αυτό, περί τις 2.000 υποθέσεις πειθαρχικά ελεγχόμενων υπαλλήλων, οι οποίες δεν είχαν, αν θέλετε, ελεγχθεί στο παρελθόν. Εμείς έχουμε επιταχύνει ουσιαστικά την πειθαρχική διαδικασία. Έχουμε 900 υπαλλήλους, οι οποίοι ήδη έχουν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Και έχουμε πια μια συνολική εικόνα του τρόπου. Αυτό που έλεγε το παλιά, υπάρχει μια απόσταση. Εγώ θυμάμαι για 10.000 που δεσμευόταν ο κάτοχός σας. Ναι, και τα είχαν πάρει και τις Δημητρίδης. Γιατί πάντα το αστείο ήταν ότι το είχε πάρει και Δημητρίδης και ο... Το αστείο, μπας πιο στο περίεργο, το είχε πάρει Δημητρίδης και ο κ. Σαμαράς. Και η Τρόικα γι' αυτό. Μα δεν είναι. Ο κύριο Σαμαράς σου λέει και η Τρόικα, αφού έχετε 13.000 επίοργου, τι διάολο κάνετε, γιατί δεν του διώχνετε. Γιατί πάντα θέλαμε να βρίσκουμε. Το διατάφτασαμε όμω το νούμερο. Εύκολε λύσει σε σύνθετα προβλήματα. Υπάρχουν πειθαρχικά ελεγχόμενοι υπάλληλοι και υπάρχουν και. Μπορεί να προκύψουν και περισσότεροι. 2.000. 13.000. Εμεί για να σα δώσω ένα παράδειγμα. 30, είχε ακουστεί και το νούμερο. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, εμεί κάνουμε έναν έλεγχο στα πιστοποιητικά σε όλο τον φάκελο όλων των δημοτικών αστυνομικών. Οι οποίοι πρόκειται να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της κινητικότητας. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώνεται. Έχουμε ήδη βρει κάποια στοιχεία. Δεν είναι τόσο συγκλονιστικά όσο κάποιοι προεξοφλούσαν. Είναι όμως στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν για κάποιες δεκάδες δημοτικών αστυνομικών να πούμε ότι κακώς είχες προσληφθεί, διότι είχες προσκομίσει ένα πλαστό πιστοποιητικό. Εσύ, κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνετε κι εσείς όμως ότι οι μερικές δεκάδες που ενδεχομένως. Μερικές δεκάδες από τους 3.000. Ναι, γιατί κρυβάμε ένα υποσύνολο. Δεν δικαιολογεί τη γενική αίσθηση ότι όλοι είναι απατεώνες. Όχι, και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτό λέω. Και εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός να μην μιλάω με νούμερα τα οποία δεν είναι στοιχειοθετημένα. Δεν υπάρχει. Ένα λεπτό. Πείτε μου κάτι. Εάν οι διοικητικοί πάλι των Πανεπιστημίων και του MEP, των 8 Πανεπιστημίων, δεν συμπληρώσουν τη φόρμα που έχετε στείλει. Εκτό 5 ημερών, τι θα πάθουν. Θα έχουν πειθαρχικές συνέπειες. Δηλαδή. Θα έχουν πειθαρχικές συνέπειες. Μεταξύ των οποίων. Μεταξύ των οποίων. Και η απόλυση. Και το ενδεχόμενο να τεθούν σε αργία. Έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τα στοιχεία. Έχουν υποχρέωση. Υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τον νόμο. Διότι έχουν νομικές συμβουλές που λένε να μην συμπληρώσει κανένα. Εγώ δεν θα τους συμβούλευα να μην συμπληρώσουν. Εγώ θα τους συμβούλευα. Αυτό ξεκαθαρίστε το για να ξέρουν, οι άνθρωποι του αγώνα του, η απεργία του τώρα. Αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Εγώ θα εσείς λέτε εγώ ότι θα απολυθούν αν δεν συμπληρώσουν τη φόρμα. Θα υπάρχουν πειθαρχικές συνέπειες εάν δεν συμπληρωθούν τα στοιχεία. Η δικιά μου σαφέστατη συμβουλή είναι να συμπληρωθούν τα στοιχεία. Αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορώ εγώ τώρα να δράσω για λογαριασμό του κάθε υπαλλήλου. Αλλά παίζουν με τη φωτιά αν δεν συμπληρώσουν τα στοιχεία. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Επειδή είσαστε αρμόδιος υπουργός, ξαναρωτάμε. Ο αρμόδιος υπουργός είναι ο υπουργός παιδείας, εγώ είμαι συναρμόδιος υπουργός. Συναρμόδιος. Ναι. Συναρμόδιος λοιπόν ρωτάμε. Θα τεθούν σε αργία αν δεν συμπληρώσουν αυτές τις φόρμες. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Επειδή σας ρωτήσαμε προηγουμένως και μπήκε εμβόλυμα η συζήτηση για τους επίουργους. Πόσοι είναι τελικά οι υπεράριθμοι υπάλληλοι, το πλεονάζον προσωπικό. Ας πούμε στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Πόσοι είναι. Εάν θυμάμαι καλά είναι κάποιοι παραπάνω από 400 και συνολικά για τα 8 ιδρύματα είναι λίγο παραπάνω από 1.300. Και αυτό... 400 είναι μόνο στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Σε σύνολο πόσο, αν θυμάστε τα στοιχεία. Πάνω από 1.000. Βάζετε και τις πανεπιστημιακές κλινικές μέσα. Βάζουμε συνολικά το διοικητικό προσωπικό. Έχουμε 70 πανεπιστημιακές κλινικές. Δεν είναι μόνο τα αμφιθέατρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μια μεθοδολογία η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι βάση συγκεκριμένων αλγορίθμων και συγκρίνει το διοικητικό δηλαδή προσωπικό. Δηλαδή στους 1.000 περισσεύουν 400, λέτε εσείς. Πάνω από 1.000. Περίπου, 1.200. Άρα είναι 40%. Γιατί σας. Όχι, δεν με εκπλήσει. Γιατί σας κάνει. Γιατί μας κάνει τόσο εντύπωση. Δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Απλώς. Είναι αξιοπερίεργο γιατί τα πανεπιστήμια αυτά τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν ένα βαρύτερο τίμημα είναι ακριβώς εκείνα τα πανεπιστήμια, κύριε Παπαχρήστο, τα οποία είχαν πάρει και τους πολλούς εργαζόμενους από τα προεδρικά διατάγματα στο οποίο αναφερθήκαμε πριν. Μάλιστα, είναι εκείνα τα οποία ωφελήθηκαν από αυτήν την διαδικασία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα μείνουμε με τον κ. Μητσοτάκη λίγο ακόμα. Θα έχουμε σε λίγο σύνδεση και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο. Γιατί είπε διάφορα